Εσείς ξέρετε ποια εταιρεία διαθέτει 20 πολυβιταμινούχα σκευάσματα για να καλύψει κάθε σας ανάγκη? Lamberts. Για αυτούς που ξέρουν. Όπως είδατε, μαζί μας είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ. Ένας ποδοσφαιριστής σύμβολο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νούνο Μωράης, τον οποίο χαιρετάμε. Γεια σου Νούνο. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε 2 ώρες διαφορά με Πορτογαλία, έτσι? Ναι, ναι, εδώ είναι ακόμα. Εντάξει, είναι μισή ώρα. Είναι πρωί, μόλις ξύπνησες, αλλά είσαι φρέσκος. Καλώς τον Ντούρασελ. Λοιπόν, Νούνο, πρώτη φορά σε βλέπω να μην τρέχεις. Εντάξει, τώρα τρέχα πολλά και κάνουμε άλλη δουλειά τώρα. Θέλει παραπάνω μυαλό και όχι τα πόδια. Ναι. Νούνο, σου λείπουν αυτές οι στιγμές, αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, αυτές οι αναμνήσεις, σου λείπουν, τις θέλεις? Ήθελες να παίζεις ακόμη? Όχι τόσο πολλά. Εντάξει, είναι ωραίο να βλέπω. Μου αρέσει και σίγουρα έχω πάντα αυτά καλή εικόνα για μένα. Και εντάξει, πιστεύω έκανα ό,τι πρέπει και μια χαρά είμαστε μια τώρα. Είσαι ευχαριστημένος. Όμως, απίστευτες εμπειρίες, Νούνο μου. Είδαμε τις φωτογραφίες, κόντρα σε Μόντριτς, κόντρα σε Καβάνι, κόντρα σε CR7, άλλο level. Ναι, και Μέση, και πολλούς. Και Μουρίνιο. Να σου πω, αγόρι μου, εσύ ψώνησες πρώτος τον Γιορίς, εσύ τον κέρδισες πριν από τον Μέση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη εμπειρία αυτά που περάσαμε όλοι μαζί, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι Κύπρος και το κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Περάσαμε μεγάλη εμπειρία και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλα που έκαναμε. Καπιτάνο μου, θεωρώ ότι το γκολ που πέτυχες κόντρα στην Λιόν ήταν το πιο σημαντικό στην καριέρα σου. Έστω και με πέναλτι. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ψηλή, πώς λέμε, momentum. Και βέβαια. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο το δικό μου, αλλά το όλους που έκαναμε. Τότε ζήτησες από τον Ιβάν να είσαι στην πεντάδα που θα χτυπούσε πέναλτι. Ναι, εγώ δεν δοκιμάζω καλά, αλλά πιστεύω αυτός είπε ποιος θέλει να κάνει και εγώ σίγουρα και θέλα.
Μάλιστα. Νομίζω να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ και μετά θα επιστρέψουμε στο Αποέλ και στο Νούνο Μωράης τι σκέφτεται για τη συνέχεια. Δίκαια άξιζε η Αργεντινή αυτόν τον τίτλο? Πιστεύω ναι. Ναι. Βλέπουμε ένα Αργεντινή που θέλει πάρα πολλά. Ναι. Και μετά από το πρώτο αγώνα με Σάουδη που δεν κερδίσει και όλοι περιμένουν να είναι ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Σωστή. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι το πιο σημαντικό point για Αργεντινή. Γιατί εκεί όλη η ομάδα γίνεται πιο μαζί και προσπαθήσει. Ναι. Και σιγά σιγά βελτιώνει και βλέπουμε κάτι παιχνίδι, κάτι καλύτερο. Και μέχρι τέλος, εντάξει, έγινε ένα εξαιρετική φινάλ, αλλά πιστεύω ότι, ναι, πιστεύω Καπιτάνο. Ότι deserve to... Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Μωρές μου, θεωρώ ότι στεναχωρήθηκες πολύ με CR7, με Ρονάλτο, έκανες post και στο Instagram και στο Facebook, τον ήθελες παγκόσμιο πρωταθλητή. Σίγουρα, ο Ρονάλντο είναι το flag στην Πορτογαλία και μπορεί τώρα δεν είναι το καλό momento του, αλλά για μας είναι πάντα ο Ρονάλντο και είναι αυτός που επήρε Πορτογαλία αυτή που είναι τώρα. Εγώ δεν είμαι κάποιος που πρέπει να πω κάτι για Ρονάλντο. Θέλω το αντίθετο. Ο Ρονάλντο είναι εξαιρετικός ανθρώπος, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και είναι το κορυφή μας και πρέπει να το σεβόμαστε. Κρατάμε έτσι. Δεν θέλω τώρα γιατί είναι ένα λίγο όχι τόσο καλό μομέντο για αυτός να διώξουμε έξω όλα αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Πολλοί στην Πορτογαλία, Νούνο, τα έχουν με το Σάντος ότι δεν τον χειρίστηκε καλά, ότι έπρεπε να τον βάλει περισσότερο, ότι τον αγνόησε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Είναι ένα πολύ δύσκολο στιγμή για όλους, όχι μόνο για Ρονάλντο, όχι μόνο για Σάντος και για Πορτογαλία. Γιατί έχουμε πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές και μπορεί ο Ρονάλντο τώρα δεν είναι τόσο καλός πώς ήταν πριν και ο Σάντος βλέπει η ομάδα. Θέλει να κερδίσει. Σωστό. Και είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορώ να πω ποιος είναι δίκαιος και ποιος δεν είναι. Είναι στιγμές, αυτός πρέπει να πάρει αποφάσεις και πήρε αποφάσεις και έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πάντα θα γίνει έτσι. Θα υπάρχει πάντα αυτές στιγμές πολύ δύσκολες και στο τέλος δεν κερδίζει κανένας και χάσαν και τους δύο, πιστεύω εγώ. Ο κότς είναι στα αποδυτήρια και βεβαίως ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς. Νούνο, ψηφίζεις τον δικό μας? Ψηφίζεις Special One, Μουρίνιο, για Εθνική Πορτογαλίας? Δεν ξέρω αν γίνεται. Σίγουρα αν πάει είναι το καλύτερο. Είναι αυτά που θέλω. Αλλά δεν πιστεύω να γίνεται τώρα. Γιατί έχει συμβόλιο, έχει ομάδα, έχει ένα καλό project. Ναι. Και δεν το βλέπω τόσο εύκολα. Ναι. Γιατί με τη Ρώμα πήρε και ευρωπαϊκό τίτλο, έχει συμβόλαιο, έχεις δίκαιο, όπως τα λες. Η Πορτογαλία... Σίγουρα ο Μουρίνιο θέλει να πάει εκεί μία μέρα. Κάποια στιγμή. Αλλά δεν ξέρω αν τώρα είναι το timing. Ναι. Η Πορτογαλία, αν και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, φαινόταν πολύ καλή ομάδα, σκόνταψε με το Μαρόκο, κανένας δεν το περίμενε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το Πορτογαλία και πριν ένα μάτς είναι με Ισπανία. Με Βέλγιο,
Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο για Πορτογαλία χάσε με Μαρόκο. Όχι, Μαρόκο έκανε εξαιρετική Μουντιάλ και έπαιζε πολύ, πολύ καλή ποδόσφαιρο. Λίγο διαφορετικό αυτά που θέλουμε να βλέπουμε. Ναι. Αλλά έκανε δουλειά πάρα πολύ καλά. Ναι. Και φτάσα εκεί που φτάσα με καλή δουλειά, με καλούς ποδοσφαιριστές. Και εντάξει, δεν είναι αυτά που έτελα εγώ, γιατί έτελα Πορτογαλία να κερδίσει, αλλά σωστό. Έτσι είναι. Ναι. Ποιο θεωρείς τον καλύτερο νέο παίχτη στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή? Εντάξει, η Πορτογαλία έχει πάρα πολλούς. Και βλέπουμε τώρα στην εθνική, αυτός που πήρε στην θέση του Ρονάλντο είναι εξαιρετικός. Ο Ράμος, ο Λεάο, ο Βιτίνια. Έχουμε και ο Βιτίνια παίζει βασικό στην Παρί. Έχει κάποιους άλλους που δεν είναι εκεί, αλλά είναι πολύ καλός και αυτούς. Αλλά έχει ένα γεμάτη καινούρια φορνιά που έρθει. Καινούρια φορνιά. Και ναι. Το Πορτογαλία είναι έτοιμο για αυτά που έρθει. Καπιτάνο μου, πάντως εκ του αποτελέσματος και αναλύοντας τα στατιστικά, ήταν το πιο θεαματικό Mundial ever. Σημειώθηκε μάλιστα ένα περισσότερο γκολ από το 98. Εντάξει, αυτή είναι πάντα οι ομάδες θέλουν να παίζουν επιτακτικά ποδόσφαιρο, θέλουν να κερδίσουν και να βάλουν γκολ και έχουμε τώρα αυτούς παίκτες που είναι εξαιρετικοί, που θέλουν να σκοράρουν συνέχεια και πάρουν αυτά πάνω τους. Και είναι ωραίο για μας που βλέπουμε από έξω και για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δύσκολη ερώτηση. Μέση ή Μαραντόνα? Διέγκο ή Λεωνέ? Εγώ δεν έβλεπα πολλά το Μαραντόνα, αλλά πολύ δύσκολο. Τους δύο, ναι, τους δύο, και τους δύο πάρα πολύ καλός, πιστεύω. Ένας πιο παλιά, εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι σαν τώρα, αλλά σίγουρα είναι και δύσκολο. Και ο Μέση τώρα με όλα αυτά που έκανε, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Είναι πιο φρέσκο στο μυαλό μου, μπορεί να λέω ναι, Μέση, ναι. Αλλά και τους δύο καλούς. Ναι. Λοιπόν, τα είπαμε για το Μουντιάν, να επιστρέψουμε. Κάτι τελευταίο και πάμε στο παρακαλώ. Συμφωνείς με Ινφαντίνο ότι ήταν το καλύτερο Mundial ever? Έτσι είδαμε. Το ήταν πιο φανταστικό. Ήταν ένα συγκλονιστικό Mundial. Είχε πολλές εκπλήξεις, είχε ανατροπές, είχε πολλά γκολ. Νομίζω ήταν το καλύτερο. Ο Μωράης τι νομίζει? Εγώ πιστεύω το ίδιο. Εντάξει, πήγε από ξεκίνημα μέχρι το τέλος πιο... Πάρα πολύ εύκολα πήγε όλα και πολλά καλά παιχνίδια, πολλά οργανωμένα. Δεν ακούσαμε τίποτα Σωστό. Special. Ναι. Και οι ομάδες προσπαθήσαν και πιστεύω ναι, είναι από τους καλύτερους και με αυτή τελικό είναι το... Το αποκορύφωμα, το top. Στην κορυφή, ναι. Η κορυφή. Παλιά μου, έχω να σου πω ότι ο καπιτάνο Νούνο είναι περισσότερο Κύπριος από εμάς. Στην τελευταία παρέλαση, ο δικός μου ήταν παραστάτης. Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Οι Μωράης τα δίνουν όλα ή τίποτα? Ή παίζουμε φούλη καθόλου? Μα ο Μωράης είναι στην Κύπρο 15 χρόνια. Συγγνώμη, αν είναι τώρα ο Μωράης 37-38 χρονών, τη μισή του ζωή την έκανε στην Κύπρο. Εντάξει, είναι Πορτογάλος πρώτα, ναι, αλλά σίγουρα. Είναι και Κύπριος. Πώς ένιωσες όταν είδες τον μικρό στην παρέλαση? Εντάξει, νιώθω καλά. Η ζωή του είναι εκεί. Ναι, έχει όλους τους φίλους, έχει το έτσι, σχολείο, έτσι. Έχει όλα εκεί, επέρασε όλα εκεί. Έτσι είναι η ζωή έτσι, μας, έτσι. Είναι σαν σπίτι, δεύτερη σπίτι μας. Θεωρώ ότι θα ήθελες να παίξεις στην Εθνική Κύπρου. Προτιμότερο να παίζω Εθνική Πορτογαλία. Συγγνώμη, αλλά εντάξει. Ας σε φωνάξει ο Κετσπάγια, είσαι έτοιμος? Είσαι ρε. Τώρα, εντάξει, είμαι λίγο παχύ, αλλά μπορώ να κάνω δύο μήνες προσπάθεια. Τι έχεις βάλει μισό κιλό. Μωράης, ήθελες να παίξεις ένα ακόμη χρόνο ποδόσφαιρο?
Πες μου ξανά. Ήθελες να μπορούσες να παίξεις ακόμα ένα χρόνο ποδόσφαιρο, μπάλα. Εντάξει, σίγουρα μπορούσα να παίζω και όχι μόνο ένα. Όχι μόνο ένα. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή μας, έτσι είναι η ζωή ότι δεν, μετά από 12 χρόνια που έπαιζα στο ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει λόγος να πάω να παίζω στην άλλη ομάδα. Όχι, μάλιστα. Αλλά πιστεύω μια χαρά. Ναι. Σέβεσαι τον Νούνο. Λοιπόν, Μουραΐς, από τη Chelsea στο ΑΠΟΕΛ, από το Λονδίνο στη Λευκοσία και από το Μουρίνιο που στον Ιβάν. Πώς έγινε όλο αυτό? Δεν ξέρω. Netflix. Έτελα να παίξω παραπάνω και θέλω να πάω σε μια ομάδα που μπορώ να παίζω. Ήρθε αυτή η ευκαιρία. Αν ήρθε, πιστεύω ήρθε από Θεός και θα πάω. Έτσι έγινε. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο μου. Σίγουρα στο ξεκίνημα δεν είναι τόσο καλή. Το θυμάμαι καλά. Ναι. Πάντα ναι, το ξεκίνημα είναι δύσκολο. Πάντα. Το καλό δρόμο. Ναι. Ναι, μετά και ο Ζουμίδης τον πέδευε δεξιά μυστέρα στην άμυνα. Ναι. Ήταν και ο αποκλεισμός των πάντε. Νούνο Μωράης, θέλεις να ακούσουμε τι έχει να πει ο πρόεδρος τότε του ΑΠΟΕΛ, ο Φίβος Ερωτοκρήτου, για τον Νούνο Μωράης? Παρακαλώ. Έκπληξη μεγάλη. Σε αγαπάει πολύ. Είσαι το μωρό του. Λοιπόν, Μάρκος, okay, πρόεδρος. Don't make me cry, okay? Κύριε Φίβο Ερωτοκρήτου, σας χαιρετώ. Γεια σας, κύριε. Καλώς στον αρχηγό, καλησπέρα. Πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Ναι. Γάλλος ή Αργεντινός? Γάλλος. Στεναχωρηθήκατε δηλαδή? Στεναχωρήθηκαν, ναι. Προς στιγμή, ναι. Αλλά άξιζε να το πάρει η Αργεντίνη. Και ο Μέση. Πρόεδρε μου, είναι μικρούλης ο Εμπαπέ, έτσι? Έχει τουλάχιστον άλλα δύο Μουντιάλ. Είναι. Ναι, αλλά η απόδοση της Γαλλίας δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Για 70 λεπτά δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Πολύ σωστά, ναι, ναι. Πόλια παίξαν πάλι σε θρηλυκός Νούνο Μωράης. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής σύμβολο για το ΑΠΟΕΛ, μορφή θα έλεγα, τον ζήσατε από κοντά. Ήθελα έτσι να μας πείτε λίγα λόγια για τον Νούνο Μωράης, κύριε Φίβο Ερωτοκρήτου. Ο Νούνο Μωράης πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που ήρθαν ποτέ στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν, και αν θυμάστε καλά, μόλις ήρθε, ήταν νομίζω και σχεδόν στην πόρτα εξόδου. Κάπως έτσι. Κοντά στο termination, σωστός. Ναι. Μετά όμως εξελίχθηκε σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έδινε τα πάντα για την ομάδα. Κρατούσε την ομάδα πάνω του. Ήταν αφιερωμένος στο ΑΠΟΕΛ, ψυχήτε και σώματι, και στην οικογένειά του. Ένας εξαίρετος χαρακτήρας, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα, και πιστεύω ότι είναι ένας από τους βασικούς, ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες για τις επιτυχίες που είχαμε και στην Κύπρο, αλλά ειδικά στην Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί τώρα δεν έχουμε, δυσκολευόμαστε να βρούμε τέτοιους παίχτες, κύριε Ερωτοκρήτου? Αυτόν εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Νομίζω και τότε ο Νούνο κατά τύχη ήρθε στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά τώρα πραγματικά τέτοιους παίχτες έχει χρόνια να δούμε στο ΑΠΟΕΛ. Όπως τον Νούνο. Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε ως έναν από τους καλύτερους επαγγελματίες με τους οποίους έχετε συνεργαστεί? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ήταν, όπως σας έχω πει, επαγγελματίας, ευσυνείδητος, αφιερωμένος στο ΑΠΟΕΛ
και βασικά και στην οικογένεια του, εξαίρετος οικογενειάρχης. Και πρέδρε μου, Ντούρασελ, εγώ βαρέθηκα να το βλέπω να τρέχει. Ακριβώς. Και σπάνια τραυματιζόταν. Αν θυμάστε, τραυματίστηκε για πρώτη φορά Τάουρας, Λιθουανία, ζυγωματικό και μετά μισή θλάση. Αυτό ήταν. Μετά κορδόνι, ναι, καθόλου. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναζόταν όπως έπρεπε και ήταν πάντα εκεί που τον χρειαζόμαστε. Ναι, και στη Λοβάτηση η Χριστίνα. Οπωσδήποτε. Όπως και ο Φίβος έχει τη δική του Χριστίνα. Κύριε Φίβο, Ερωτοκρήτου, το ΑΠΟΕΛ έχει να πάρει τίτλο από τη μέρα που σταμάτησε ο Νούνο Μωράης. Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο? Μπορεί να έπαιξε ρόλο σε ένα σημείο, διότι είναι πραγματικό, διότι κρατούσε την ομάδα πάνω του, επηρέαζε την ομάδα. Αλλά και ή τότε βεβαίως είχε και παίχτες οι οποίοι τον βοηθούσαν. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα δυστυχώς ακόμα δεν βρήκαμε παίχτη του κάλιμπερ του Νούνο. Αμάν. Πρόεδρε μου, πελάτης του καημένου του Γιωρίς ήταν και ο Νούνο, θυμάστε έτσι? Θυμάστε πώς τον έσκησε στο Γασιπί με τη Λιόν? Μάλιστα, ναι. Τον έστειλε μια χαρά. Ακριβώς, δικό μας παιδί ο Γιωρίς. Λοιπόν, πρόεδρε, η ευχή σας στους αποελίστες για το 23. Συγγνώμη. Η ευχή σας για τους αποελίστες το 23. Η ευχή μου είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε καλούς παίχτες. Έχουν αρχίσει και δένουν. Και πραγματικά εύχομαι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ είναι καλύτερο από όλους. Υπάρχουν και άλλες πολύ καλές ομάδες. Η ΑΕΚ, η ΠΑΦΟΣ, ο Άρης. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά βλέπετε τελευταίως και ο Άρης κάπου... Ναι. Άρχισε να κάνει λίγη νικιά. Ναι, ναι. Και η ΠΑΦΟΣ. Ναι. Η ΠΑΦΟΣ το ίδιο. Η ΑΕΚ ανεβαίνει. Ναι. Αλλά έστω. Οπωσδήποτε θα είναι δύσκολο, διότι σε κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε και νησιγιά. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά από τόσα παιχνίδια. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι τελικά μπορεί να το πάρει το ΑΠΟΕΛ. Κύριε Φίβο, έτσι υπάρχουν μέρες ή βράδια που έτσι ονειρεύεστε εκείνες τις στιγμές του 12, εκείνες τις μοναδικές επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ. Σας συνοδεύουν? Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέποντας φωτογραφίες και πραγματικά αισθάνομαι χαρά που μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω εκείνες τις εμπειρίες. Μάλιστα. Μοναδικές. Θα κλείσω με μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι ο Νούνο Μωράης μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα σπουδαίο προπονητή? Βεβαίως, γιατί όχι. Ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής, έχει τόση μπύρα, άρα μπορεί, οπωσδήποτε μπορεί. Μάλιστα. Πολιά, να το καταλήξουμε κάπως διαφορετικά, γιορτινά. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ποια ήταν η μεγαλύτερη κατάρα του κύριου Φίβου? Πού να ξέρω. Που γνώρισε εμένα, του δημιούργησα 1.000.000 προβλήματα. Λοιπόν, πρόεδρε την αγάπη μου, να σε καλά, καλές γιορτές. Να σου ζήσει η Χριστίνα σε ό,τι επιθυμείς. Καλές γιορτές, κύριε Φίβου Ερωτοκρήτου, χαρικά που σας ακούσαμε. Και εγώ ευχαριστώ, καλές γιορτές και καλό νέο έτος με υγεία. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, καιρός δυνατός. Πόλιας, κράτησα δύο πράγματα. Δεν βρήκαμε ακόμα παίχτη του κάλιπερ του Νούνο και είναι πανέτοιμος για το next step. Προπονητής Νούνο Μωράης. Ναι, πρώτα απ' όλα ήθελα να ρωτήσω τον Νούνο πώς αισθάνεται για αυτά που άκουσε τον πρώην πρόεδρο του, τον κύριο Φίβο Ερωτοκρήτου, να μιλάμε τόσο καλά λόγια για τον ίδιο. Εντάξει, είναι πολύ, πώς λέμε, ευχαριστημένο.
Πολύ ικανοποιημένος, ναι, ευχαριστημένος. Ο Προέδρος και ο Προέδρος είναι εξαιρετικός και αυτός που λέει είναι, είπε και πάντα, πολύ ήρεμος, πολύ σοβαρός και ξέρει ακριβώς αυτά που κάνει. Εντάξει, και από το δικό μου πλευρά έκανα πάντα το ίδιο. Προσπαθήσα να κάνω το καλύτερο μου, με το respect, με όλα τα πώς λέμε... Τα πράγματα που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Ναι. Ναι, ακριβώς. Και ναι. Αν πάμε έτσι, είναι πολύ εύκολο να πετύχουμε. Ναι. Παρακαλώ. Μωρέις, ναι. Εσύ και ο Αίλτον, εσύ και ο Ξογίνος, πήρατε λάθος αεροπλάνο για τη Λευκοσία. Γιατί? Ναι, κανονικά Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή. Τι να κάνεις στο νησί? Όμως θα μου πεις, στο νησί έχω παίξει στους 8 του Champions League. Ναι, ακριβώς. Και γράφαμε μεγάλη ιστορία. Ναι. Ακριβώς. Είσαι ευχαριστημένος, Νούνο, που ήρθες στο ΑΠΟΕΛ? Δεν μετάνιωσες? Δεν ήθελες να κάνεις καριέρα στη Chelsea? Δεν βλέπω έτσι. Σίγουρα θέλω να κάνω καριέρα στην Chelsea, αλλά δεν μπορούν όλοι να κάνουν εκεί. Κάποιοι πρέπει να κάνουν κάτι αλλού. Ναι. Και εγώ βλέπω πολύ εύκολα αυτά. Αν ο Θεός μου επήρε μέχρι εκεί, είναι εκεί που θέλει. Και αν πρέπει να κάνω αυτά εκεί, εκεί πρέπει να κάνω. Καπιτάνο, μπραδεράκο μου, πάμε πάρα πολύ πίσω. Νομίζω ο φίλος μου Εμγκούνι ανάγκασε τον Γιωβάνοβιτς να σε δοκιμάσει στα χαφ. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με τον Μαρίνο, με τον Σατσά? Σοβαρός τραυματισμός, γυρνάει στον πάγκο ο Ιβάν, ο Πανούνο παίξε μπαλίτσα Μωράης. Ναι. Έτσι είναι. Εγώ ήρθε λίγο πριν από αυτή τη στιγμή. Το γιος μου νεώνησε εδώ στην Πορτογαλία και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα μαζί του. Και εγώ πήρα το αεροπλάνο και ήρθα εδώ. Και μείνει εδώ σχεδόν ένα μήνα, κάτι έτσι, λιγότερο από ένα μήνα. Και μετά ήρθα πίσω και έκανε δύο προπόνησεις και είμαι στον πάγκο. Αυτό το παιχνίδι. Και ο Μαρίνος, εντάξει, υπάρχει αυτή η τραυματία και βλέπω ο Ιβάν να κοιτάει και με δύο προπονήσεις έκανε. Τρεις εβδομάδες χωρίς προπόνηση, τίποτα. Και πήγα μέσα και στο κέντρο. Έτσι είναι η ιστορία και από αυτή τη στιγμή έμεινε μέχρι τέλος. Κοίταξε, ήσουν έτοιμος να φύγεις και ξαφνικά ο ήρωας, μεγάλο παιχνίδι στα ημιτελικά με Ομόνια και στον τελικό κυπέλλο. Θες να βάλουμε μισό άνω τελεία? Μαρκός, θύμισε κάτι στο Νούνο Μωράης που βεβαίως δεν θα ξεχάσει ποτέ, γιατί ξαφνικά από το αεροδρόμιο στον εξώστη. Χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ πανηγυρίζουν. Είδαν την μπάλα πριν, ενώ απογοητεύεται εδώ η κοπέλα φίλη της ανόρθωσης. Είδαν την μπάλα πριν να χτυπά στο δοκάρι. Στη συνέχεια η φάση με τον Νούνο Μωράης, ένα παρεξηγημένο ποδοσφαιριστή, ένα ποδοσφαιριστή για τον οποίο λέχθηκαν πάρα πολλά. Με ένα εξαιρετικό τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το ΑΠΟΕΛ λοιπόν προηγείται 1-0. Ξανά εδώ η κεφαλιά στο δοκάρι, εξαιρετική κίνηση. Ο Μακρύδης γύρισε την μπάλα πίσω. Το σούτ καταπληκτικό στην αριστερή γωνία του Άρεα Μπεκιάη. Ακόμη και πάλι εδώ σε επανάληψη με μία ακόμη κάμερα.
και η κατάληξη με το εξαιρετικό επαναλαμβάνω σου. Τι μαγικό σου θύμισε, καπιτάνο. Κάνουμε ντύλα από τώρα στον αέρα. Θα είμαι ο press officer στη δικιά σου ομάδα. Να πάρουμε και λεφτά. Τζάμπα. Λοιπόν, τι μεγάλος τελικός. Τι ωραία στιγμή. Δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ναι. Πολύ μεγάλη στιγμή μετά από ένα πολύ δύσκολο χρονιά για μένα. Το πρώτο χρονιά μου εκεί στο ΑΠΟΕΛ. Και τελειώσα στο... Στον καλύτερο τρόπο, ναι. Μυροσάβλεβιτς, τι center for, Θεέ μου. Ναι. Εντάξει ρε, ο Μυροσάβλεβιτς. Βεβαίως, το εύκολο γκολ, μπαμ, killer. Εγώ θα τον έλεγα απλά ένας καλός παίχτης, όχι τίποτε... Είχε το εύκολο γκολ. Όχι τίποτε ξεχωριστό. Μαζί με Μάρτσι. Απλά ένας καλός παίχτης. Και από τότε τι βρήκαμε, Κβιλιτάλια, που βάζει ένα γκολ κάθε 8 μήνες. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρούσα το παίχτη, ήταν απλά ένας καλός παίχτης. Για μένα ήταν παιχτούρα, Νούνο. Ναι, σίγουρα, πολύ μεγάλος παίκτης. Ξέρει, όταν το λέει ο Μωράης, δεν είναι μόνο για το βάλει γκολ. Αυτός ξέρει που πρέπει να κινηθεί και βοηθάει πολλά στην ομάδα. Την γκολ έβαλε Stafford Bridge με Chelsea. Ναι, είμαστε εκεί. Και είχαμε 6.000 αποελίστες. Θυμάσαι αυτή τη στιγμή? Ναι, σίγουρα, κάναμε... Πιστεύω είναι το ρεκόρ από μια ομάδα από Κύπρου εκτός Κύπρου. Ναι. Ρε, αυτός εξωγήινος ο Αλμέιδα, τι σοι παίκτης είναι αυτός. Μπα, ζωγράφος. Μα ο Αλμέιδα ρε παιδιά, έπαιζε μόνο στην Ευρώπη, εδώ στην Κύπρο δεν τον είδα να παίξει ποδόσφαιρο. Να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Όχι να λέτε ό,τι θέλετε τώρα. Συγγνώμη Νούνο, πες. Έπαιξε και εδώ παιχνίδια αρκετά. Κοίτα, είναι πάντα... Γιατί για σκοράρε μόνο 3 γκολ στην πρωτάθλημα, μπορούμε να μιλάμε έτσι, αλλά... Εκλειστές άμυνες, στην Ευρώπη είχε χώρο. Δεν είναι μόνο στο γκολ. Αυτός μπορεί να πάρει 2-3 παίκτες πάνω του και κάποιος άλλος να κάνει το γκολ. Συγγνώμη Μωράης, από το center for το πρώτο που θέλεις είναι τον γκολ. Αν έχει και τα άλλα όλα, ακόμη καλύτερος. Ναι, καταλάβω. Ναι, αλλά αν η ομάδα σου παίζει καλά και κερδίσει, δεν έχει θέμα με αυτά. Γκουστάβο Μαντούκα ήταν ποιητής, ε? Εγώ, Μαντούκα είναι μεγάλος φίλος, εξαιρετικός προσφέρει δεν είναι και εντάξει, μόνο πολλά λόγια μπορώ να λέω. Είχαμε και σούπερ τερματοφύλακες, Χιώτη, Σούρκο, Μπάρτο. Ναι, η ομάδα μας πάντα είναι κομπλέ. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μόνο ένα και αν δεν έχεις τους άλλους. Δεν κερδίζει μόνο ο ένας. Σωστό. Και πάντα έχουμε καλές ομάδες με καλός τερματοφύλακας, καλός αμυντικός και επιθετικός στο βίντεο. Ναι. Τι ξεχωρίζεις στο Γιωβάνοβιτς, τι ομιλία. Να ακούσουμε μια και αναφέρθηκε στο Χιώτη. Τι έχει να πει ο Διονύσης Χιώτης για τον Νούνο Μωράης. Σου είχε αδυναμία τεράστια και μέχρι να συνδεθούμε με Διονύση. Κάποιος από τους μικρούς, τους Μωράης, τους Junior, θα παίξει μπαλίτσα? Δεν ξέρω. Εγώ, εντάξει, σίγουρα είναι καλό αν κάποιος παίζει, γιατί είναι ωραίο να συνεχίσει κάποιος. Yeah. Αλλά δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο και θέλει πολλή δουλειά. Yeah. Και τώρα αυτά τα καινούρια παιδιά που έχει όλα, δεν αρέσει το να δουλεύει σκληρά και όλα αυτά. Mm-hmm. Ο Θεός ξέρει. Αν αλλάζει λίγο και σίγουρα τα ποιότητα έχουν. Mm-hmm. Μάρκο, αυτά πάμε Αθήνα. Βρες τον Πορταρά μέσα στο Διονύση. Διονύση Χιώτη, σε χαιρετάμε και πάλι, είσαι καλός συνομιλητής, βλέπεις επανήρθαμε πολύ σύντομα. Τι γίνεστε? Μια χαρά εσείς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Καλώς το Διονύση, να το βάλουμε standing order έτσι, ναι. Να πληρώνετε με το μήνα, μόνιμος συνεργάτης. Γεια σου αγορίνα μου, ρε με αυτός ο Γιωρίς τι έγινε? Δεν μαθαίνει κάποια πράγματα. Δεν μαθαίνει κάποια πράγματα. Ωραίος. Ήσουνα με την Αργεντινή ή τη Γαλλία?
με Αργεντινή ήμουνα. Με Αργεντινή. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν λόγω Μέση, ήθελα ναι, να το πάρει. Λόγω Μέση. Γιατί μάλιστα. Πραγματικά το άξιζε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, Διονυσιάκο, να σου πω. Και το πέναλτι του Νούνο ήταν αλαμέση, σωστά. Ναι, ναι. Σ' ακούει ο Νούνο, για ναι. Πες. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις για τον Νούνο Μωράης, αυτόν τον σπουδαίο συμπαίκτη σου που είχες για χρόνια, που μαζί πανηγυρίσατε τίτλους και τρανταχτές επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ, έτσι, να μας πεις δυο λόγια για τον Νούνο Μωράης. Εντάξει, ό,τι και να πούμε για τον Νούνο θα είναι λίγο. Η προσφορά του στην ομάδα ήταν τεράστια. Πραγματικά και σαν χαρακτήρας ήταν από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στην Κύπρο, στον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, την προσφαιρική του αξία δεν μπορώ να πούμε, τι να πω, τα έχει δείξει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που άξιζε, το έδειξε, το πήρε και πραγματικά είναι κόσμο για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πώς φτιάχτηκε τότε εκείνη η φουρνιά των σημαντικών ποδοσφαιριστών αυτής της ομάδας η οποία ήταν μοναδική, ανεπανάληπτη. Ήταν η επιλογή που έκανε τότε η διοίκηση, ο κ. Γιωβάνοβιτς, όλοι αυτοί. Πραγματικά δέσαμε όλοι, γίναμε μια οικογένεια και αυτό φαινόταν μέσα στο γήπεδο και το είχε και το είδαμε και τα αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που η ομάδα πήρε τόσα πολλά αθλήματα, έφτασε, κάνει τέτοιες πορείες στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο. Διονυσιάκο, τροσχή. Απάντησες λάθος. Ξέρεις γιατί? Η ομάδα είχε γιατί? Τρομερό υπεύθυνο επικοινωνίας που ήξερε πολλά καντάρια μπάλας. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, αυτό εννοείται. Ναι, respect. Αυτό εννοείται, δηλαδή ήμασταν κάτω από την ομπρέλα του τότε... Αντιπυραυλικό σύστημα, έτσι, έτσι. πιστεύεις ότι ο Νούνο Μωράης μπορεί να πετύχει και ως προπονητής στο επόμενο του βήμα? Πιστεύω πως ναι, γιατί έχει και τις εμπειρίες, έχει και το χαρακτήρα που κακά τα ψέματα σε έναν προπονητή. Αν εμπλουτίζει τις γνώσεις, γιατί εντάξει είναι τελείως διαφορετικό το ποδοσφαιριστής με προπονητής, αλλά αν εμπλουτίζει τις γνώσεις σου και με τις παραστάσεις που έχεις σαν ποδοσφαιριστής, μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά. Μάλιστα. Να το καταλήξουμε. Ναι. Ευχούλες Διονυσάκη για το 23. Αγάπη εννοείται, να είμαστε γεροί δυνατοί, υγεία πάνω απ' όλα και πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, μην τα μπλέκουμε για όνομα του Θεού, αυτονόητο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον κόσμο. Πάνω απ' όλα με υγεία. Και επειδή είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε, όλα αυτά να έχουμε υπομονή και πίστη στον Θεό. Και όλα να φτιαχτούν. Μάλιστα. Την αγάπη μας, έτσι. Τα φιλιά μας στην Ελένη, στον Γιώργαρο και στον Πάνο. Τερματοφύλακες Πάουερ. Γεια σου Διονυσάκη. Γεια καλά να περάσεις. Γεια σου Διονυσάκη. Γεια σου. Καπιτάνο, όλοι σε πιστεύουν, όλοι σε εκτιμούν. Γιατί δεν βάζεις για πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα βγεις ευκολάκι. Όλοι Νούνο Μωράης, καρφωτό. Το σκέφτεσαι? Δεν σ' αρέσει η πολιτική, έτσι. Λοιπόν, αγόρι μου, να σε ευκολύνω. Τι ξεχώρισε στο Γιωβάνοβιτς και θέλω να πάμε σε δύο αποδυτήρια. Τι έγινε μετά την Βίσλα στην Πολωνία, πες. Να μας πει λίγο για το Χιώτη, μίλησε για αυτόν ο Χιώτης. Είναι ωραία να μιλάνε οι συμπαίκτες σου, οι προέδροι, με τόσο σεβασμό για σένα. Πώς το νιώθεις? Εντάξει, ο Χιώτης είναι ένας μεγάλος φίλος. Και αυτά που είπε είναι πολύ... Αν μιλάμε για μια ομάδα που κερδίσε τόσα εκεί στην Κύπρο και αυτός είπε είμαστε οικογένεια και αυτά είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Εγίναμε μια οικογένεια και ξέρουμε μέχρι τώρα και δεν χρειάζεται να μιλάς με κάτι μέρα στο τηλέφωνο και μήνυμα, αλλά ξέρουμε μέχρι τώρα
αν μιλάμε, είναι σαν δεν υπήρχε όλα αυτά το καιρό που δεν μιλάμε. Είναι σαν να είμαστε πάντα μαζί. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Η οικογένεια ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Και βεβαίως αυτό το δημιούργησε ο Ιβάν. Θυμάσαι τι έγινε στην Πολωνία με Βίσλα, στα αποδυτήρια και Μποαβεντούρα και χαμός μεγάλος. Ναι. Με την παπούτσα του Μποαβεντούρα και όλα αυτά. Εντάξει, αυτοί είναι στιγμές που τους ποδοσφαιριστές έχουν χαρακτήρα, πώς λέμε. Έτσι. Ήθελα να σας προβοκάρει, να σας εξητάρει. Δεν υπάρχετε τζάμπα λεφτά, υποτίθεται είστε οι καλύτεροι, σας κέρδισαν αυτοί, τι θα κάνετε στη Λευκοσία. Ακριβώς. Είναι πολύ ψηλή στιγμές και πρέπει να παίζουμε λίγο και με το ego. Και αυτά είναι ότι κάνει πολύ καλή ο Ιβάν. Αξέχαστη όμως η ομιλία με Λιόν. Στη Λευκοσία. Τι σας είπε στα αποδυτήρια μετά το 1-0, πριν βγείτε έξω στη Λευκοσία, σε ένα γήπεδο κατάμεστο, ρεκόρ. Δεν δοκιμάσω. I don't remember. You don't remember. Μόνο το πέναλτι θυμάσαι. Και την κόκκινη του Γουστάβο. Πίστευες ότι θα περάσουμε με Λιόν? Ναι, όλοι πιστεύαμε και αυτά είναι το σημαντικό, γιατί όλη η ομάδα πιστεύει μπορεί να κάνει κάτι εξαιρετικό. Και αν δεν φτάσαμε με το Real Madrid, μπορεί και να περάσουμε και την άλλη ομάδα. Α, τότε η Μπενφίκα και η Μαρσέη δεν ήταν στα φόρτε τους, ήταν μπουζένια. Ναι. Άρα αν πέφταμε κάπου εκεί... Ναι, αν είμαστε με ένας από αυτούς δύο, σίγουρα θα περάσουμε και κάνουμε και κάτι μεγάλο. Καληνύχτα. Μα ήδη κάνατε κάτι μεγάλο. Όλοι μιλήσαμε για την προπονητική, Νούνο. Είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην προπονητική σου καριέρα ή ακόμη χρειάζεσαι λίγο χρόνο? Εγώ πιστεύω, εντάξει, είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος, περάσε 3 χρόνια... στην Ακαδημία και λίγο στην πρώτη ομάδα σαν βοητός και είναι και καλή εμπειρία εκεί με τα παιδιά και είμαι έτοιμος για να κάνω αυτά τα βήματα. Το επόμενο βήμα. Άρα φτάνει με τους μικρούς ο Νούνο, έτοιμος coach για ομάδα, το υπογράφω πόγιας. Ναι, ήθελα να το ρωτήσω, έτσι θα ήθελες να ξεκινήσεις από μεγάλη ομάδα ή από πιο μικρή και να πας σιγά σιγά στα ψηλά? Είσαι έτοιμος για μεγάλη ομάδα? Είσαι, ναι, είμαι έτοιμος, είμαι πάντα έτοιμος. Πάντα έτοιμος. Εγώ λέω είμαι πάντα έτοιμος. Πάντα έτοιμος, μάλιστα. Βεβαίως. Να σου το πω διαφορετικά, γεννήθηκες έτοιμος. Ναι, πάντα έτοιμος, βεβαίως. Ναι. Να έχεις ψηλούς στόχους, έτσι είναι. Ναι. Ναι, ακριβώς. Ξέρω δεν είναι εύκολο, αυτά ξέρουμε. Αλλά το εύκολο, αν θέλουμε το εύκολο, δεν πάμε παντού. Δεν είμαστε για το εύκολο. Ναι. Λοιπόν, Νούνο, έτσι, καπιτάνο. Έτσι πρέπει να κάνουμε δουλειά μας. Ναι. Το καλοκαίρι πήγες η εκπαίδευση που, στον ποδοσφαιρικό σου πατέρα. Τι σου είπε ο Μουρίνιο, είδαμε και τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Να το ακούσουμε. Τι έκλεψες τακτικά από το Special One. Ναι, τι σου είπε, ναι. Ναι, ο Μουρίνιο είναι ένα εξαιρετικός προπονητής και μεγάλος φίλος. Και αυτός, με εμπειρία που έχει και όλα αυτά, δεν μου είπε, εντάξει, δεν μπορώ να λέω αυτά που μου είπε, αλλά... Είσαι ξύπνο παιδί, δεν είσαι βλάκας. Νούνο, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για τον Μουρίνιο. Ως προπονητής, εντάξει, ήταν ο καλύτερος ως πριν μερικά χωρίς χρόνια. Χωρίς να παίξει μπάλα. Ήταν ο καλύτερος, ναι. Ήταν βοηθός στην Μπαρσελόνα με τον Πόπι Ρόμπισον, μεταφραστής τι ήταν. Όμως είναι λίγο παρεξηγημένος ως χαρακτήρας. Ήθελα εσύ που τον ξέρεις καλύτερα να μας πεις δυο λόγια πώς είναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ο Μουρίνιος ξέρει πολύ καλά όλα αυτά που κάνει. Mm-hmm. Και με τους παίκτες και με τα μίδια και με όλους. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει κάτι για μίδια, να φέρει λίγο καλύτερα στην αποδυτήρια αυτά που θέλει. Ξέρει πολύ καλά το mind games.
Ναι, και είναι εξαιρετικός με τους παίκτες σου και με όλη εκεί που δουλεύει κάθε μέρα. Δεν έχει κανένας που μπορεί να λέει κάτι κακό για αυτός. Εντάξει, υπήρχε εκεί στην Μάντσεστερ λίγο θέμα, Ναι. αλλά μόνο εκεί βλέπουμε κάτι έτσι. Ναι. Και πιστεύω μετά από αυτά που έγινε εκεί, εμάτα και τώρα είναι και modern, πιο έμπειρη και πιο ήρεμος και Ναι. είναι ξανά στο καλό δρόμο που σαν πριν. Τι μοναδικό νούνο μαθαίνεις από τον Special One? Θέλει και κάνει όλα για κερδίσει. Μάλιστα. Winner. Πρώτα είναι το Αυτά αποτέλεσμα. είναι πραγματικά. Ναι. Ναι, θέλει να κερδίσει και κάνει όλα για αυτά. Στην προπόνηση είναι πολύ απλός, εντάξει, αυτά που κάνει απλά, θέλει ένταση, θέλει δουλειά να είναι ζωστός, πολύ σοβαρός, κάνει δουλειά του στο κήπεδο, δεν είναι αυτός που μένει έξω και μόνο βλέπει, όχι, κάνει δουλειά, πολύ καλός είναι. Αλλά το πιο σημαντικό σημείο είναι το τρόπος που μιλάει, το τρόπος που οργανώσει στην ομάδα να κερδίσει κάτι παιχνίδι. Είναι πολύ έμπειρος και ξέπινος. Αυτά. Ναι, αφού πήγε στη Ρώμα που δεν πήρε ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο και κέρδισε ευρωπαϊκό τίτλο με τη Ρώμα το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πολύ Εγώ ωραίο του είπα, κατέβασμα. εγώ ήρθε εκεί και έλα κότς, κάτι χρόνο κερδίζεις κάτι. Και Ναι. αυτός λέει, ναι, έτσι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να Έτσι. κερδίσουμε κάτι. Δεν Μάλιστα, μάλιστα. έχει σημασία αν είναι Νοοτροπία πολύ νικητή. μεγάλο και είναι πιο Τώρα που μικρό, θα αλλά πρέπει γίνεις να κερδίσουμε. προπονητής, έτσι, στη σκέψη σου υπάρχει ο Μουρίνιο. Θέλεις να πάρεις αρκετά από αυτά που έμαθες από τον Μουρίνιο. Όχι μόνο για τον Μωρίνιο, σίγουρα αυτός είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητής, αλλά προσπαθώ με όλους που δουλέψαμε και με κάποιους άλλους που κάνουμε μάθημα, να πάρουμε αυτά που πιστεύουμε εμείς Μάλιστα. και μαζί, να βάλουμε μαζί όλα και να γίνουμε Σωστά. ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αγόρι μου, πήρες το προ. Ναι. Όπα, Είμαι γίνεται έτοιμος. νούνο μωράς χωρίς προ. Βέβαια, συγγνώμη. Αλίμον. Πω για να σου πω κάτι. Ναι. Με νέο Και είναι εκπληκτός. ωραίο να αρχίσεις έτσι Βέβαια. προπονητική από τα 38 σου Εννοείται, νεαρός. μικρούλης. Με φρέσκες Είναι ιδέες. καιρό στα νιάτα. Ο μόνος μεγάλος που συνεχίζει και δουλεύει είμαι εγώ τελικά, ρε Νούνο. Μα εσύ 25 χρόνων παίρνει. Λοιπόν, Νούνο, πογιασμένο άφωνος. Ναι. Είναι φανταστικά για πρώτη φορά τα ελληνικά του. Ναι, Νούνο, πολύ καλά. όταν επιστρέψεις από Πορτογαλία θα σου δώσω free διαβατήριο. Δεν θα σου πουλήσω ούτε πύργο, δεν θέλω ούτε εκατομμύρια. Ελληνικό, κυπριακό διαβατήριο. Θα στο κανονίσω εγώ Okay, και πολλές. ευχαριστώ. Έτσι. Λοιπόν, αγόρι μου, οι μικροί ποδοσφαιριστές όλοι με ρωτάνε ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας, ποια η συνταγή της επιτυχίας, γιατί ο Νούνο χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, δεν τραυματιζόταν σχεδόν ποτέ. Εγώ πάω πάρα πολύ πίσω και το μόνο που θυμάμαι ήταν στη Λιθουανία ζυγωματικό. Και χειρουργείο, Ναι, μπαμ μπαμ και μετά ήσουν έτοιμος με συμφωνώ. μάσκα. Έτσι, σημαντάκι. Ακριβώς. Είναι κάτι που έχω, πώς λέμε, lucky. Τυχή. Μπορώ να Τυχή. λέμε τίκι. Μπορώ να Μπορεί να έχω είναι και στο DNA τίκι. σου, να είναι δυνατά Ναι, μπορεί να είναι και το DNA, Ναι. αλλά και από πίσω έχει γυναίκα μου, που κάτι φορά μα Εδώ το εκδηλεύει πολύ είχα. καλά. Τι είναι για Ναι. τον Μωράης η Χριστίνα? Τι είναι η Πες Χριστίνα μου. για τον Νούνο Μωράης? Ναι, First ακριβώς. coach. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε κάθε μέρα το μάξιμο. Και κάτι προπόνηση πρέπει να κάνεις το καλύτερο προπόνηση και να είσαι πολύ σοβαρός και αυτά είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Και Και... μετά είναι να φάμε καλά. Ναι. Να φάμε καλά, είναι πολύ σημαντικό για το σώμα. Να φάμε καλά. Και σε Στην τάιζε μια χαρά η ώρα. Χριστίνα. Ναι. Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι το τέλεια. Κοίταξε,
Μια ζωή σε πρόσεχε και ιδιαίτερα πού, στα δύσκολα. Στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα. Ναι, ακριβώς. Ήταν εκεί, στρατιώτης. Ναι. Είναι τα πιο σημαντική κομμάτι του νούνου είναι η Κριστίνα, σίγουρα. Μπράβο. Είδες τον καθηγητή μου. Μπράβο. Την παλάρα παίζει. Ξέρεις, Νούνο μου, ότι κάποτε ήσουν babyface, Μάρκο. Πάμε, κάνουμε μια ανατροπή, πάμε λίγο στην παρουσίαση. Ήσουν μικρούλης, είχες μια φατσούλα λίγο διεγκύτο, λοιπόν. Μάρκο, βρες Μωράης. Ρε, εσύ είσαι αυτός. Ναι, η οσοσία του Νούνου στη Λευκοσία. Καταπληκτική στιγμή, έτσι. Γεμάτο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά. Να ρωτήσω έτσι για το πρωτάθλημα τώρα. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα μας? Είναι ωραίο, νομίζω. Ναι, είναι ένας πολύ καλός πρωτάθλημας με καλές ομάδες. Έχουμε δύο καινούριες ομάδες εκεί πάνω, μαζί με τις άλλες που πάντα είναι εκεί. Ναι, ναι. Έχουμε την Πάφο και τον Άρη. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα πολύ δυνατό ΑΠΟΕΛ φέτος. Και έχουμε ο ΑΕΚ που δουλεύει για πολλά χρόνια τώρα πολύ καλά και είναι πάντα εκεί κοντά. Μπορεί, έχει νοοτροπία πρωταθλήτριας. Ναι. 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 Εντάξει, αυτοί οι τέσσερις, στις άλλες ομάδες, θα γίνουν και εκεί. Είναι κάτω, είναι κάτω οι άλλες ομάδες, Νούνο, να το λέμε, ναι, δεν υπάρχει. Αλλά, η Ομόνια και η Ανόρθωση είναι πολύ κάτω. Ναι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά μετά από το στο play-off, μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά για μένα το... Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ με το κόσμο του και η ομάδα που είναι τώρα πολύ οργανωμένα και δουλεύει πάρα πολύ καλή, μπορεί να φτάσει μέχρι τέλος. Ναι. Πιστεύεις στο Μιλόγεβιτς? Άλλαξε η ομάδα. Παίρνει, ναι, το αποτέλεσμα. Βλέπουμε. Από μπαλίτσα, ναι, it's okay. Αλλά εννιά σε νίκες, πάει η κορδόνη. Αυτά που θέλεις είναι τα τρία βαθμού, κάτι παιχνίδι. Okay. Και αυτός ξέρει πολύ καλά, θα κάνει αυτά. Και δεν μπορεί να λέμε ότι δεν είναι καλός. Στο μυαλό του Νούνο, ποιος είναι το φαβορί? Ή έχουμε δρόμο σήμερα ακόμη, που μπόλικο μπροστά μας. ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, Άρης, Πάφος. Εντάξει, ο Άρης και ο Πάφος είναι εκεί, αλλά μπορούν να κάνουν κάτι, σίγουρα μπορούν. Αλλά δεν έχει το... Εμπειρία. Εντάξει, και εμπειρία και το κόσμο, το κόσμο από πίσω, σαν ΑΠΟΕΛ με το κόσμο, ναι, είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Μπορεί και κάποια παιχνίδια δεν παίζει καλά, αλλά κερδίσει λόγω του κόσμου. Η πορτοκαλί καμικάζει. Το νότιο πέταλο. Ναι, ναι. Σου λείπουν, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Και πιστεύω τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν ήρθαν, δεν είναι καλό για ομάδα μας. Ναι, ήταν αισθητή απουσία. Είδες, έχει δίκιο. Να το δούμε το μετέο. Ναι, ναι, σε λάτρεψαν, ήσουν ο θεός τους. Θέλεις να κάνουμε flashback? Γουσταρείς? Δεν έχεις επιλογή. Έλα. Αποφασίζω εγώ και ο Κόλλης, έτσι. Μάρκος, παίξε μπάλα.
αν κάνω κάποιο λάθος, συγγνώμη. Καλό Νούνο! Καλό Νούνο! Είναι πιο δύσκολο για μένα να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τα τελευταία 12 χρόνια που περάσαμε πάντα μαζί. Προσπαθάω κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο μου για σας, να είμαστε όλοι ευχαριστημένους και κάθε φορά εσείς έχουν πολύ σημασία για ομάδα μας. Και είσαι μεγάλη βοήθεια για μας και για παίκτες όλοι αυτοί τα 10 χρόνια και περάστε και κάνουμε μεγάλη ιστορία. Συγκινηθήκαμε εμείς. Ναι. Πόσο μάλλον ο Νούνο. Απίστευτο πράγμα, έτσι. Ναι. Πορτοκαλί. Νούνο μου, τι σου θυμίσαμε, έτσι. Συνεργάζομαι και με Ελβετική Τράπεζα και να βάλεις τα λεφτά, έτσι, οκ. Okay? Λοιπόν. Ναι. Νούνο, είναι ωραίο πράγμα να είσαι ποδοσφαιριστής. Είναι ωραίο πράγμα και να εισπράττεις τόση αγάπη από τον κόσμο. Αν ξαναγεννιόμουν, θα ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Και εγώ το ίδιο. Εντάξει. Αλλά πρέπει να χάσουμε κιλά. Είναι πάντα ωραία αν κερδίζεις. Αν κερδίζεις. Αν κερδίζεις. Μας έκανε εξαιρετική πάσα. Ποια ήταν η χειρότερη ήττα στη ζωή σου ποδοσφαιρικά? Δεν δοκιμάσαι. Δεν μου αρέσει να μείνουμε ήττας. Καλό. Όταν χάνες από Ομόνια τρελαινόσου? Καλό. Όταν χάναμε από Ομόνια τρελαινόσουν? Ναι, σίγουρα. Πολλά. Εντάξει, αλλά εγώ είμαι πολύ, πώς λέμε, down to earth. Ναι, και μόλις τελειώσει το παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, δεν μπορεί να αλλάζεις, αλλά πρέπει να πάμε στο άλλο, το επόμενο. Ναι. Και έτσι είναι, προσπαθώ να πάω κάθε φορά που το χάνω. Ναι. Ο πιο γλυκός τίτλος στην ιστορία του Καπιτάνο? Όλους. Όλοι. Όπα. Είσαι ωραίος. Η μεγαλύτερη επιτυχία? Μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, αυτή που περάσαμε μέχρι τους 8 στο Champions League. Αλίμονο. Θυμάσαι πως ξεκινήσαμε? Από το πιο δύσκολο παιχνίδι. Αλβανία και Σκεντερμπέου. Και βάλες γκολ στην Αλβανία. Ναι, το πρώτο. Το πρώτο. Μα μια χρονιά δεν βγήκες πρώτο σκόρ του από έρπο. Ναι, 18, 17, πότε? Τα τελευταία. Τι τελευταία? 18, ναι. 10 γκολ. Ναι, μετά κάποιος όμως έκανε βουντού και έχανες πέναλτι, έτσι. Όχι, δεν έχανε πέναλτι. Έχασε μερικά κάποια στιγμή. Έχασε 2-3. Ναι. Ποιος μας έκανε βουντού? Δεν ξέρω. Γιώργος Σαββίδης, Σκορπιός, φίλος σου μεγάλος, έτσι. Okay. Σ' αγαπάει πολύ ο Γιώργος. Λοιπόν, Νούνο, περίμενες τόσο χάλια ανόρθωση και Ομόνοια? Όχι, αλλά δεν μπορεί να είναι όλοι εκεί πάνω. Ναι. Κάποιος πρέπει να μείνουν λίγο. Έτσι είναι ποδόσφαιρο. Έτσι. Πάντα θα έχει ένας που είναι τελευταίος και ένας που είναι πρώτος. Ναι. Και τους άλλους είναι εκεί μέσα. Έγινε με το ΑΠΟΕΛ πριν 2 χρόνια. Πέρυσι έγινε με την Ομόνοια. Έτσι είναι. Ναι. Ναι, δεν μπορεί να είναι όλοι καλοί. Ναι. Αλλά ας βρούνε αυτοί το λάθος. Ότι δεν δουλεύουν καλά. Ναι. Ας βρούνε το λάθος η Ομόνοια και η ανόρθωση. Βέβαια. Πάει πολύ καλά η Σαλαμίνα και ο Προυσαϊντίδης. Ναι, ο Σαλαμίνα έχει καλούς παίκτες και έμπειρους παίκτες. Έμπειρους. Με το Προυσαϊντίδης κάνουν καλή δουλειά. Εντάξει, είναι πολύ ήρεμη η χρονιά για αυτούς. Βέβαια.
Το Μαρίνο σου το Σατσάκ και τον πιστεύεις και τον αγαπάς, σωστά? Ναι, σίγουρα. Είναι μεγάλος φίλος και το Γιάννης είναι ποδοσφαιριστής μου πριν 3 χρόνια. Ήταν δικός ο Γιάννης? Ναι. Πες μας λίγο, αξιολόγησε το junior τον Σατσάκ ποδοσφαιρικά. Ναι, έχουν το ίδιο πάτος. Ο Γιάννης ξέρει περισσότερη μπαλίτσα από τον Μαρίνο, τεχνικά. Εντάξει, ναι, μπορεί, λίγο, αλλά έχουν... Έλα ρε Νουνο, ο Μαρίνος μου ήταν mini Cooper, ο Γιάννης είναι countryman, με ταχύτητες εύκολες, okay. Γρήγορες. Λίγο advanced. Ναι, είναι με advanced, με αυτόματες ταχύτητες. Ο Μαρίνος okay, ήταν ναι. Το παλιό το mini, παιχτούρα, super power, αλλά ο Γιάννης ναι. Τεχνικά... Ναι, είναι καλύτερα τεχνικά, αλλά ναι, και ο Μαρίνος πολύ σημαντικός ήταν. Ναι. Ουαρτά σου λέει κάτι? Ποιος? Σωστά απαντήσεις, ποιος? Ουαρτά. Ουαρτά. Α, εντάξει, δεν βλέπουμε πολλά φέτος. Πέρσι έκανε εξαιρετική χρονιά. Okay, τι να λέω παραπάνω για το Ουαρτά. Καλώς παίκτες. Ποιους νέους παίκτες έτσι από το Κυπριακό Πρωτάθλημα ξεχωρίζεις? Υπάρχουν κάποιοι νέοι στην Ομόνια, είναι ο Σατσάς στην Χαραλάμπους Λοΐζου, είναι στην Ανόρθωση ο Ιωάννου Χρυσοστόμου, στον Απόλλωνα. Έχεις κάποιους έτσι 2, 3, 4 που ξεχωρίζεις? Όχι, εγώ πιστεύω σαν... σαν τους καινούριους, έχουμε πάρα πολύ καλή φουρνιά που έρθουν τώρα. Αυτοί 18 χρονιών, 17 μέχρι 21. Σε αυτή την ηλικία. Ναι. Έχουμε καλούς, αλλά το θέμα δεν είναι... Γιατί εγώ ξέρω λίγο από έξω, το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε καλούς νέους παίκτες. Είναι αυτούς νέους πρέπει να παίζουν. Και πρέπει να έχουν θέση στην ομάδα να παίζουν. Χρόνος συμμετοχής. Δεν είναι τόσο εύκολα εκεί στην Κύπρο να παίζουν, γιατί έχει μεγάλο το gap ενδιαμέσα το U19 με πρώτη ομάδα είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Υπάρχει χάσμα. Δεν είναι εύκολο να είναι έτοιμοι να παίζουν πρώτη ομάδα με 18 χρονιών. Αλλά πρέπει να δουλεύουν μαζί με professional level, και μετά από 2-3 χρόνια να είναι έτοιμος. Μάλιστα. Έχουμε ταλέντο στην Κύπρο, γίνεται καλή δουλίτσα στις ακαδημίες? Εγώ δεν ξέρω για άλλες, ξέρω για μας. Μίλησε μας για ΑΠΟΕΛ. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε καλούς παίκτες. Το δουλειά γίνεται καλός. Αλλά μετά δεν είναι από εμάς. Ναι. Αλλά χάσατε από την Πάφο U19 με 6-0. Οπότε ναι, εσύ είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Θα πέρασε έξω. Παίρνε έξω αμέσως. Αλλά είμαστε ακόμα στην κορυφή. Πήραμε ξανά στην κορυφή. Μάρκο. Μου έδωσε την απάντηση. Άκουσε λίγο, Μάρκο. Είμαστε ακόμα στην κορυφή. Μου έδωσε την απάντηση. Ναι, αλλά να σου πω, Νουνό. Δουλεύετε καλά, έχετε καλούς παίκτες, αλλά δεν βλέπω νέους του ΑΠΟΕΛ να παίζουν μπάλα, να προωθούνται. Υπάρχουν έτοιμα παιδιά για το next step? Αυτό που λέει ο Πόγιας, συμπλήρωσε. Αυτά που είπα εγώ είναι πολύ σημαντικό. Με 18 χρονών δεν είναι έτοιμος να παίζουμε εκεί στην πρώτη ομάδα. Πρέπει να βρίσκουμε ένα τρόπο να... Θα κλείσουμε λίγο αυτή η gap που έχει με τους 19 μέχρι η πρώτη ομάδα. Γιατί κάποιους παίκτες χρειάζουν παραπάνω χρόνο να είναι έτοιμος. Δεν είναι εύκολο με 17-18 χρόνο να είναι έτοιμος να παίζουμε εκεί. Εννοείται. Επειδή αγόρι μου είσαι ένας από εμάς, Τιμούρ και Τσπάλια και Εθνική Ομάδα, θα αλλάξει κάτι? Τον πιστεύεις τον Τιμούρ? Έπαιξες και αντίπαλος. Τον ξέρεις περισσότερο από τον καθένα από εμάς. Ναι, ξέρω πολύ καλά το Τιμούρ και είναι εξαιρετική
πώς λέμε, να πάρει τους παίκτες που θέλει να κάνει το δουλειά του. Και ξέρει πολύ καλά Κύπρο και τους παίκτες. Πιστεύω μπορεί να κάνει καλύτερο. Κάτι καλύτερο. Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Okay. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να κάνει καλή δουλειά, σίγουρα. Κάποιες επιτυχίες, κάποιες νίκες, ναι. Ναι, έχουμε καλούς παίκτες και καινούριους που θέλουν πολλά. Μπορεί εκεί να κάνουμε το δουλειά. Ναι, αλλά λέμε έχουμε καλούς παίκτες και πάντα η εθνική μας είναι εκεί. Τελευταία, προτελευταία θέση. Πάντα. Τι κάνουμε λάθος. Εντάξει, αλλά εμείς, εγώ βλέπω κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται σαν Κύπρος να παίζει η εθνική ομάδα και το στάδιο να είναι χωρίς φιλάθρος. Έχεις απολύτως δίκιο. Κι όμως, κύριε Μωράης, φέραμε 4-4 με την Εθνική Πορτογαλίας. Με Μιχάλη Κωνσταντίνου, ναι. Τελικά. Το θυμάσαι? Το 2010. Ναι. Στην Πορτογαλία, ναι, μέσα. Ναι. Μιχάλης Κωνσταντίνου. Φεράρι, έτσι. Μεγάλος παίκτης. Ναι. Και ο Κάς. Λοιπόν, επειδή γίνεται μεγάλη φασαρία και το κλείνουμε. Για το ΒΑΡ, τι λέει ο Νούνο? Ντόρος, γραμμή πολύ... δεξιά, γραμμή αριστερά, έρχεται η τροχέα, έρχεται η αστυνομία και μετά ο διαιτητής. Ναι, είναι... Έχει και τα δύο. Μπορούμε να λέμε και είναι πιο δίκαιος. Γιατί βλέπουμε τώρα στην World Cup. Ναι. Μπάλα είναι 1 millimeter inside. Ναι. Okay. Ναι. Είναι δίκαιος, αλλά χάνουμε λίγο το πάθος και το γρήγορο ποδόσφαιρο, ναι. Εκεί που πάντα θα γίνει λάθη και μπορεί ο διαιτητής να κάνει λάθος και αυτά. Ναι. Αλλά χάνουμε στην ένα πλευρά και κερδίζουμε στην άλλη. Πρέπει να πάμε σε ένα στιγμή που δεν χάνουμε πολλά χρόνο με αυτά. Ναι. Γιατί εγώ βλέπεις βάζουν πολύ, ναι, χρόνο. Βέβαια. Και στο ημίχρονο, ναι, και στο τέλος. Εγώ παραδείγμα τώρα στο World Cup έχει πολλές φάσεις που μπορεί να είναι κόκκινη κάρτα. Αλλά τους αφήνουμε λίγο να τρέχει παραπάνω και να μείνουν τους παίκτες μέσα, ναι, για να βοηθάει λίγο το ποδόσφαιρο και ο ΒΑΡ δεν είναι να πάει εναντίον το ποδόσφαιρο, πρέπει να βοηθάει μόνο. Σωστό. Και αυτοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικός. Μάλιστα. Έχω ένα SMS και πας για ξεκούραση. Λοιπόν, από Ελίστας, Θεός ο Νούνο Μωράης, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ευχαριστούμε για όλα. Πόσο πιστεύει ο καπιτάνος στην επιστημονική υποστήριξη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο? Επειδή στο ΑΠΟΕΛ είναι άλλο level, από ΕΛΑΠ εκεί πατριάρχης είναι ο φίλος μου, ο δόκτωρ Χάρης Τίμβιος. Δεν έχω καταλάβει, Πανίκος. Επιστημονική υποστήριξη, GPS, όλα αυτά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Α, okay. Okay. Όλα αυτά που βοηθάει το ποδόσφαιρο και τους παίκτες και του προπονητή είναι welcome. Αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Αυτά είναι το πρέπει να ξέρουμε. Όλα αυτά που έρθει να βοηθάει, ναι, εγώ μου αρέσει και να έχουμε τα data και όλα αυτά. Αυτός τρέχει πολλά, αυτός δεν τρέχει. Αλλά αν βλέπουμε σίγουρα κάποια GPS από κάποιους εξαιρετικούς παίκτες και δεν τρέχουν, και τι να είναι μετά. Αλλά αν του βάλει ένα γκολ με ένα φινάλ και είσαι πρωταθλητής. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι, Νούνο? Λες, δεν είναι το ποιο είναι το πιο σημαντικό, η νίκη, το αποτέλεσμα? Ναι, σίγουρα, αλλά δεν είναι μόνο, γιατί μιλάμε για το GPS και αυτά, ναι, που έρθει από έξω να βοηθάει το ποδόσφαιρο. Εγώ το πιο σημαντικό είναι το chemistry που έχει προπονητή, παίκτη. Χημία, προπονητή και παίκτη. Κότσι μου, τελευταία ερώτηση. Χημία, προπονητή. Είμαι 220. Και το ταλέντο, ρε. Το πιο σημαντικό είναι το ταλέντο. Πορτογαλία. Ναι, το ταλέντο. Ναι, το ταλέντο, ναι. Αυτά σίγουρα, γιατί μετά
Έρθει το τρέξιμο και το άλλο. Αν έχεις το ταλέντο, ναι. Αλλά μιλάμε για αυτά που... Αν δεν έχεις το ταλέντο και έχεις σε όλα τα άλλα, τι να το κάνεις. Τρέχει χωρίς μυαλό. Έχεις τη χημεία, τον προπονητή, ποδοσφαιριστή, αλλά δεν έχεις το ταλέντο. Σίγουρα, σίγουρα. Καπιτάνο, τελευταία ερώτηση. Πρόσεξε, τι θα απαντήσεις. Είμαι 220 κιλά, μπορεί όμως να σε τριπλάρω. Είσαι συγκεντρωμένος, 200%. Ας το να λέει ό,τι θέλει. Ας σου κάνει πρόταση η Ομόνοια. Τι θα απαντήσει ο Νούνο Μωράης? Πολύ, πολύ δύσκολα. Είσαι ωραίος. Απάντησε. Fair enough. Fair play. Εγώ να σου πω, είσαι επαγγελματίας προπονητής. Δεν πρέπει να κλείνεις πόρτες. Ναι, ακριβώς. Δεν πρέπει να κλείνεις πόρτες. Εγώ είπα και πριν, τώρα είναι άλλο κύκλο. Τώρα είναι άλλο κύκλο. Τώρα είναι άλλο κύκλο. Μάλιστα. Άκουρε ελληνικά. Τώρα είναι άλλο κύκλο. Ρε, είσαι καθηγητής. Θα σε πάρω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τώρα είναι άλλο κύκλο, Μωράης, και δεν κλείνουμε πόρτες. Είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί να κλείσουμε ένα μικρό παράθυρο. Του μπάνιου μόνο. Λοιπόν, αγόρι μου. Ολοκλήρωσε μαζί σου, πες. Ευχή στους αποελίστες και σε όλο τον κόσμο. Πες μου. Ευχή για το 23 σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, όλο το καλύτερο, το σημαντικό είναι υγεία πάνω από το όλα. Είμαστε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περίοδο και να πιστεύετε στην ομάδα και πάντα με το καλό τρόπο να βοηθάτε και ό,τι κάτι άλλο, όλο το καλύτερο για όλους και για εσάς για το καινούριο χρονιά. Να είσαι γερός, πάντα δυνατός, και το 23 σου υπογράφω, θα είναι στον πάγκο μεγάλης ομάδας. Νούνο Μωράης, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συνομιλία μαζί σου, το χαρήκαμε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου και το 23, όπως είπε και ο Πανίκος. Σε μεγάλη ομάδα. Προπονητής. Και δύο press officer, Πογιατζής και Γιλιαζής. Υπεύθυνος επικοινωνίας, αρχηγός, second player εγώ. Γεια σου, τα φιλιά μου στη Χριστίνα και στα παιδιά. Καλή χρονιά, καλή 23. Γεια σας παιδιά, να περάσετε καλά και βεβαίως να προσέχουν όπως πάντα που στους δρόμους, έτσι. Πάντα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Εσείς ξέρετε ποια εταιρεία διαθέτει 20 πολυβιταμινούχα σκευάσματα για να καλύψει κάθε σας ανάγκη? Lamberts. Για αυτούς που ξέρουν.